Φέρω σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Χρήστο Γρίβα, πρόεδρο της τοπικής ΑΔΔ. Κύριε Γρίβα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλησπέρα και εγώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, υπάρχει απεργία αύριο της ΑΔΔ, 7 Απρίλη. Να πούμε συνοπτικά σε χρόνους τηλεόρασης τι διεκδικείται σε αυτή τη φάση. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις, αυτές που ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων, για να μην έρθει στη Βουλή αυτό που κυκλοφορεί ως πρόταση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εντός πολλών εισαγωγικών του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη φόρμουλα. Ακούμε πολλά. Ακριβώς. Τα μέτρα θα είναι δύσκολα, αλλά συγκεκριμένη φόρμουλα δεν υπάρχει. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η βασική στόχευση που ξεκίνησε ευθύς εξ αρχής με την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου, ότι θέλανε από το ασφαλιστικό για το έτος 2016 και 2017 να περικοπούνε 1,8 δις. Αυτό είναι το μόνο το οποίο υπάρχει. Μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους και στους φορείς, τίποτα δεν έχει κατατεθεί από τη μεριά της κυβέρνησης. Εσείς τι περιμένετε τώρα από την κυβέρνηση, τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η κυβέρνηση στο ασφικτικό πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου, για να κάνουμε και το δικηγόρο του διαβόλου. 222 βουλευτές υπέγραψαν το καλοκαίρι το Τρίτο Μνημόνιο, ψήφισαν στη Βουλή, στην Ελληνική Βουλή. Μέσα σε αυτά τα ασφικτικά πλαίσια, τι μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Γρίβα? Εάν η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση, και η πριν και η τωρινή και η αυριανή, έχει επιλέξει να μην υπερασπιστεί το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, προφανώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα από αυτά τα οποία λέμε εμείς. Δηλαδή, λέτε ότι μπορεί, εάν θέλει να υπερασπιστεί, να το δημόσιο χαρακτήρα, κάνει, αν θέλει να υπερασπιστεί το δημόσιο χαρακτήρα, μπορεί, έχει τα περιθώρια να κάνει, να παράξει θετική πολιτική στην κοινωνική ασφάλιση. Είναι θέμα πολιτικής. Μπορεί σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο, έχει τη ρεαλιστική δυνατότητα, αυτό ρωτώ. Ναι, να σας πω. Εάν είναι διατεθειμένη να υπερασπιστεί το δημόσιο χαρακτήρα. Ναι, να σας πω. Εάν πάμε με τη λογική ότι θέλουμε και πιέζουν οι δανειστές για να εξοικονομηθεί το 1,8 δις από το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, υπάρχουν τρόποι και πόροι και να πιστεί, αρκεί να είναι η πολιτική επιλογή όμως. Ότι στην Ελλάδα θέλουμε και ως κυβέρνηση και ως κοινωνία να παραμείνει όπως είναι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, και το τονίζω αυτό, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, στις Μητροπόλεις του καπιταλισμού, ο δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Εάν αυτό είναι επιλογή, τα 1,8 δις γνωρίζουν πού θα τα βρουν. Παράδειγμα, να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Συμφώνησαν οι δανειστές ότι εξαιτίας του PSI έπρεπε να ανακεφαλιωθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ναι ή όχι? Δώσανε λεφτά. Και οι δανειστές συμφωνήσανε. Γιατί δεν συμφωνούν και οι δανειστές, να μην πάω στα πριν, τα 5,5 δις που έχασαν τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI να δοθούν, αφού τα κούρεψαν? Δεν έχει την ίδια βαρύτητα στον σκληρό καπιταλισμό η τράπεζα και η κοινωνική ασφάλιση, κύριε Γρήβα, το γνωρίζετε. Συγγνώμη, εγώ γνωρίζω στο σκληρό. Ζούμε σε ένα σκληρό καπιταλιστικό παγκόσμιο σύστημα. Ναι, εγώ γνωρίζω ότι στην Ολλανδία και στη Γερμανία και στο Βέλγιο και στη Νορβηγία και στη Σουηδία, στις Μητροπόλεις του καπιταλισμού, ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα δικά τους, είναι δημόσια και είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Και ευτυχώς που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί αυτό έδειχνε και την κουλτούρα της Ευρώπης, που είχε ένα κράτος κοινωνικό και μια άλλη αντίληψη. Έτσι, είναι έτσι, ναι ή όχι? Σε ένα βαθμό είναι έτσι. Ναι, γιατί αυτό το οποίο αυτοί κρατάνε για τις χώρες τους, να μην το έχουμε και στη χώρα μας? Γιατί εδώ στη χώρα ζούμε μια σκληρή κρίση, έχουμε υπερδανιστεί τα προηγούμενα χρόνια και μπαίνει μια αυστηρή φόρμουλα. Αυτό είναι γνωστό. Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση λόγω ανικανότητας ή λόγω έλλειψης πολιτικής κατεύθυνσης πλέον προβαίνει σε αυτά που προβαίνει? Εάν όντως έχει... Εγώ δεν θέλω να δικάζω τις προθέσεις κανενός, ούτε τον προηγούμενο και τώρα. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών, να ακουστούν τα μεγάλα όχι. Μπορεί να τα πει, αυτό θέλω να πω. Γιατί είναι για μια κυβέρνηση πολύ ευχάριστο να πει ναι στα αιτήματα και να μπορέσει να παράξει μια πολιτική ευχάριστη στον κόσμο. Όμως φαίνεται ότι δεν μπορεί να τα πει. Ή είναι ανίκανη να τα πει, εκτιμάται? Είναι θέμα επιλογών, δεν είναι θέμα ικανότητας. Είναι θέμα επιλογών. Έχει χάσει την πηξίδα της αυτή η κυβέρνηση? Δεν είναι μια αριστερή κυβέρνηση? Έχει αλλάξει επιλογές? Κοιτάξτε, απόλυτα, κύριε Γρήβα. Πολιτικά θέλω να το ακούσετε λιγάκι. Εμείς, και πολύ σωστά και το γνωρίζετε και ο ίδιος και εγώ προσωπικά, ότι θεσμικά ως συνδικάτο, ως κίνημα, ως πολίτες, αξιολογούμε πολιτικές που υλοποιούνται. Δεν ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε κυβερνήσεις. Εμείς ανεβάζουμε ή εντός εισαγωγικών το ανεβάζουμε και κατεβάζουμε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Με τους αγώνες μας. Διεκδικούμε υλοποίηση πολιτικών προς μία ή την άλλη κατεύθυνση. Και δυστυχώς αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή ως περιραίως ατμόσφαιρα
γύρω από το ζήτημα του ασφαλιστικού δεν αντιμετωπίζει. Και θυμηθείτε τι σας λέω. Να, ναι. Τα σοβαρά και υπαρκτά προβλήματα. Αλήθεια είναι αυτό. Μπάλωμα είναι αυτό. Τεχνικά το αποδέχονται όλοι. Και πολύ γρήγορα με θύματα ξανά όμως. Προσέξτε. Να. Θα το κάνουμε, θα πάμε να περικόψουμε. Γιατί δεν είναι μόνο σύνταξη. Το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι μόνο σύνταξη. Έτσι είναι. Και επειδή απευθυνόμαστε και μας βλέπουν και ειδικά στην πόλη μας. Το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης πρωτίστως αφορά τη νέα γενιά, γιατί ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πρώτα και κύρια πρέπει να υπερασπίζεται και να οικοδομεί την αλληλεγγύη των γενεών. Και δεν μπορείς να μιλάς σε μία χώρα ότι θα κατεδαφείς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε μία πόλη, να μιλάω εγώ για συντάξεις, να καταραίει αυτό το πράγμα, όταν υπάρχει 30% ανεργία, ειδικά στη νέα γενιά της πόλης 50% και ο άλλος δεν έχει βάλει, κύριε Ντόκα. Ακούστε λιγάκι. Είναι έτσι. Είναι και χειρότερα τα πράγματα. 35 και 37 και 38 χρονών δεν έχει βάλει ένα ένσημο. Έχει σπουδάσει. Χειρότερα τα πράγματα. Έτσι. Και του λέμε αυτού του ανθρώπου ότι μετά από 40 χρόνια θα πάρει σύνταξη. Μετά από 40 χρόνια, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύετε ότι ακούει εμένα ή εσάς και να μιλάω για συντάξεις, για εφάπαξ και δεν τρελαίνεται. Αν λοιπόν θέλουμε ως κοινωνία και ως κυβέρνηση να υπερασπιστούμε και υπάρχουν άλλες λογικές και δεν μπορούμε σε έναν τηλεοπτικό χρόνο ενός δελτίου ειδήσεων να τα συζητήσουμε, αλλά τα έχουμε συζητήσει κατά πολύ όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχει άλλος τρόπος και άλλος δρόμος, όχι ανέφικτος, στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Και στα πλαίσια της Ένωσης και στα πλαίσια και του ευρώ. Και στα πλαίσια της Ένωσης. Υπάρχει και του ευρώ. Άλλη πολιτική στα πλαίσια του ευρώ και της Ένωσης. Βεβαίως. Βεβαίως. Ό,τι κρατάνε για τις χώρες τους, να το κρατήσουν και για τις δικές. Άρα, το ότι δεν το καταφέρνει αυτό η κυβέρνηση Τσίπρα, μου λέτε ότι είναι ανικανότητα, αφού υπάρχει άλλος δρόμος. Κοιτάξτε, γιατί οι επιλογές πολιτικές της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν αριστερές και φιλολαϊκές πολιτικές πριν να σας δώσω την εξουσία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Για να αξιολογούμε τις πολιτικές. Όταν λέμε λοιπόν ότι θέλουμε μία άλλη αριστερή αντίληψη, όποιος τη διεκδικεί αυτή την άλλη αριστερή αντίληψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον προεκλογικά. Ναι, όποιος τη διεκδικεί, εγώ δεν μοιράζω ταμπέλες. Σε κανέναν. Ούτε το έκανα, ούτε θα το κάνω ποτέ στη ζωή. Πείτε, ναι, ολοκληρώστε. Όποιος λοιπόν θέλει να δοκιμάζει, γιατί μέχρι σήμερα δεν δίνει στη δημοσιότητα υπεύθυνα και ολοκληρωμένα την πρότασή της γύρω από την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ναι, εγώ σήμερα προκυρήσω αύριο απεργία και δεν έχω μέχρι σήμερα, έχουν περάσει ολόκληροι μήνες και δεν έχω την πρόταση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ασφαλιστικού ζητήματος. Γιατί η ΓΕΣΕ δεν συμμετέχει σε αυτή την απεργία, γιατί δεν γίνεται μαζί με τη ΓΕΣΕ αυτή η απεργία. Έχουμε συνηθίσει τις απεργίες, αν δεν δει η ΓΕΣΕ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς απευθύναμε έγκαιρα και κεντρικά. Ναι. Μετά τη μεγαλειώδη κινητοποίηση στις 4 του Φλεβάρι να κλιμακωθεί αυτός ο αγώνας σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Γιατί δεν αφορά μόνο τη ΓΕΣΕ αυτό. Δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Πρωτίστως αφορά τους άνεργους αυτής της χώρας. Είναι αλλά αφορά, το είδατε το προηγούμενο διάστημα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους πάντες. Γιατί δεν υπήρξε σε αυτή τη φάση. Και λέω ότι η αντιμετώπιση αυτή έπρεπε να πάμε από κοινού. Οικοδομήσαμε ένα μεγάλο μέτωπο και πανελλαδικά και στο νόμο μας. Εμείς απευθύναμε αυτή την πρόσκληση. Αύριο κάποιοι από τους κοινωνικούς εταίρους και κοινωνικούς φορείς και πανελλαδικά ανταποκριθήκαν στο κάλεσμα για τη συνέχεια αυτού του αγώνα. Η ΓΕΣΕ θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν άλλες σκέψεις. Θέλω να πιστεύω ότι εξαιτίας του συνεδρίου της και της μη συγκρότησης δεν πήρε τις αποφάσεις. Αν και έχω μεγάλους προβληματισμούς, γιατί ενώ είχαμε αποφασίσει και στις 9 του Μάρτη, και ήταν πριν το συνέδριό της, να πάμε σε απεργιακή κινητοποίηση, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ μετέτρεψε την κινητοποίηση της 9 του Μάρτη. Που ήταν ένα διάστημα μετά τις 4 του Φλεβάρι, τη μετέτρεψε σε απογευματινό συλλαλητήριο. Εάν συνεχίσουν οι ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος να πορεύονται με σκοπιμότητες, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και ας αναλογιστεί ο καθένας την ευθύνη. Πάντως, εμείς για αύριο να κλείσω, έχουμε καλέσει από πολύ νωρίς όλους όσους συμπαρατακτήκαμε το προηγούμενο διάστημα, από τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, 10:30 στο εργατικό κέντρο, να συνεχίσουμε τον αγώνα, ξέρω τις δυσκολίες. Γνωρίζω τα προβλήματα. Θα έχει συμμετοχή, εκτιμάται, κύριε Γρήπα. Πρέπει να έχει, θα έχει. Ο καθένας, κύριε Ντόκα, εγώ δεν χαϊδεύω αυτιά. Τελείωσε αυτή. Ο καθένας προσέρχεται με αίσθημα ατομικής ευθύνης και με βάρος και στα προβλήματα που έχει ο ίδιος, αλλά και με βάρος στην αίσθηση της ευθύνης στη νέα γενιά αυτής της χώρας. Επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό. Γιατί στα σπίτια μας, κύριε Ντόκα, οι άνεργοι στην πόλη μας, το 45-50% της ανεργίας. Είναι τα παιδιά των εργαζομένων, των ελεύθερων επαγγελματιών, έτσι, όλων αυτών. Έτσι. Εάν θέλουμε ως γενιά να δείξουμε τη στοιχειώδη αλληλεγγύη, οφείλουμε σε αυτή τη γενιά, στη γενιά της ανεργίας, στη γενιά που δεν έχει κολλήσει ένσημο, να σταθούμε δίπλα τους και να κάνουμε προτάσεις, κύριε Ντόκα. Γιατί δεν είδα.
γιατί, να το πω στους νέους ανθρώπους που με ρωτάνε. Πείτε το για να κλείσουμε. Να κλείσουμε. Ειλικρινά. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα. Δεν θα γίνουν όλοι δημόσιοι υπάλληλοι για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να θα καταρρεύσουν τα ταμεία όταν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Γιατί λοιπόν δεν προέχει για 5 χρόνια να απαλλάξουμε τη νέα γενιά αυτή εδώ τη χώρα, όποιον θέλει να προσέλθει σε οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικότητα, είτε στον πρωτογενή είτε στο ελεύθερο επάγγελμα, να του δώσουμε κίνητρα που να αφορούν και τι ασφαλιστικέ του εισφορέ και τι φοροδοτικέ έτσι και να του πούμε: δοκιμάστε, επιχειρήστε, δεν πληρώνετε για 5 χρόνια. Και όταν θα σταθεί η επιχείρησή σας ή θα πάει καλά η πρωτοβουλία που έχετε αναπτύξει στον πρωτογενή τομέα ή στις καινοτόμες επιχειρήσεις, τότε και εσείς θα πληρώσετε. Δεν τα ακούει αυτά ο Τόμψεν. Α, δεν τα ακούει. Γιατί η χώρα του τα ακούει όμως. Κύριε Γκρίνο, σας ευχαριστώ πολύ. Το γνωρίζω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.